Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις του Omnia TV. Επίσημη πρώτη εφαρμογή της νομοθετημένης πλέον κατάργησης του ακαδημαϊκού ασύλου έγινε στη Θεσσαλονίκη χτες, στο τέλος της πορείας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Κάντε λίγο πίσω να εκδοθεί η κατάσταση. Σας παρακαλώ. Δεν βλέπω. Έναν υπεύθυνο αξιωματικό για τον κύριο Πρίτανη, παιδιά. Ο κύριος Πρίτανης, ένας υπεύθυνος αξιωματικός. Μπαίνουνε ρε! Βγάλ' το βίντεο! Πίσω ρε! Θα το βγάλεις βίντεο, κοπελιά! Μουνόπαλα! Έξω ρε μπράκες! Έξω! Έξω! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Τι κάνετε! Έξω! Οι κατασταλτικές δυνάμεις, καταδιώκοντας νεαρούς διαδηλωτές στην Εγνατία, μπήκαν στο προάβλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου κυνήγησαν τους διαδηλωτές, πραγματοποίησαν μία προσαγωγή και κατόπιν αποχώρησαν. Από το πρωί της 17ης Νοεμβρίου εφαρμόστηκε επίσης εκτεταμένα το μέτρο των στοχευμένων προληπτικών προσαγωγών. Οι αρχές προέβησαν σε προσαγωγές, κυριολεκτικά έξω από τα σπίτια, ανθρώπων που φαίνεται να είχαν στοχοποιηθεί βάσει φρονημάτων ή κοινωνικού περίγυρου. Οι προσαχθέντες στην Αθήνα κρατήθηκαν στη Γαδά έως το βράδυ χωρίς να τους παρασχεθεί ούτε νερό. Με περιορισμένη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες η πορεία στην Αθήνα για την 38η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα μπλοκ των αναρχικών και αντιεξουσιαστών ήταν πολυπληθή τουλάχιστον έως το ύψος της Βουλής, όπου το μπλοκ της αντιεξουσιαστικής κίνησης Αθήνας στράφηκε στην Αμαλίας και στάθηκε μπροστά στη Βουλή. Μικροεπισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά επί της Βασιλής της Σοφίας, όπου έγινε χρήση μολότοφ και τα ΜΑΤ έριξαν δακρυγόνα. Η περιφρούρηση των αναρχικών μπλοκ ήταν γενικά καλά συγκροτημένη και αποτράπηκαν άστοχες μικροσυμπλοκές. Στο τέλος της πορείας έγινε επίθεση σε τράπεζα στην πλατεία Μαβίλη και εξελίχθηκε σε συμπλοκή που συνεχίστηκε ως τον σταθμό του μετρό Αμπελόκηπη, ενώ τα ΜΑΤ που φρουρούσαν την Αμερικανική πρεσβεία έριξαν αδιακρίτως δακρυγόνα στους διαδηλωτές μπροστά τους για να τους διαλύσουν. Το ΚΚΕ πραγματοποίησε εντελώς ξεχωριστή πορεία. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι τετραήμερες κοινές ασκήσεις της ελληνικής και της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας που είχαν ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου. Στις ασκήσεις συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς κλιμάκιο αποτελούμενο από υπτάμενους και τεχνικούς και 5 αεροσκάφη F-16, ενώ από την ισραηλινή πλευρά συμμετείχαν πολεμικά αεροσκάφη F-16 και F-15. Παράλληλα, σήμερα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με πρωτοβουλία του πρώτου, με την ευκαιρία και της ανάληψης των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι εξελίξεις διεθνώς, στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή, καθώς και θέματα στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Μετά το Δασαρχείο Αρναίας και την Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής και η 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων γνωμοδότησε αρνητικά για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ελληνικός Χρυσός. Εξέλιξη που βάζει φρένο στα σχέδια των λεγόμενων επενδυτών για τη δημιουργία νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα, η 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι απόλυτα αρνητική για το έργο της περιοχής των Σκουριών, λόγω πρώτον της ελλιπούς μέχρι σήμερα αρχαιολογικής έρευνας,
παρά το γεγονός ότι στην περιοχή έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες, και δεύτερον, λόγω του σημαντικού, μόνιμου και μη αναστρέψιμου χαρακτήρα των επεμβάσεων που θα καταστρέψουν το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Μετά την άνετη πλειοψηφία που εξασφάλισε ο νέος τεχνοκράτης πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Μόντι, στην ψήφο εμπιστοσύνης της Άνω Βουλής, εξασφάλισε σήμερα και την εμπιστοσύνη της Κάτω Βουλής με 556 ψήφους υπέρ έναντι 61 κατά. Ο Μόντι είχε απειλήσει τους πολιτικούς των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνησή του πως θα έχουν να κάνουν με τον Ιταλικό λαό αν δεν στήριζαν τα πακέτα αυστηρής λιτότητας που η κυβέρνησή του έχει σκοπό να εφαρμόσει. Παράλληλα, τήρησε προσεκτική στάση ως προς το ενδεχόμενο έκδοσης ευρωομολόγου, ισχυριζόμενος ότι το είχε στηρίξει την ιδέα ως οικονομολόγος, αλλά ότι θέλει να συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους του πριν λάβει επίσημη θέση με το νέο του αξίωμα. Τον γύρο του κόσμου κάνει η φωτογραφία της 84χρονης Ντόρλι Ρέινι, η οποία συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις του κινήματος Occupy Seattle, ψεκάστηκε με σπρέι πιπεριού από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η ηλικιωμένη, η οποία έχει αποκτήσει το παρατσούκλι γιαγιά του κινήματος της κατάληψης της Wall Street, ψεκάστηκε στο πρόσωπο την Τρίτη το βράδυ στο κέντρο του Seattle. Παράλληλα, παρά τη συνεχιζόμενη καταστολή, τους ξυλοδαρμούς και τις συλλήψεις, το κίνημα Occupy Wall Street διωγγώνεται στη Νέα Υόρκη, όπου συνεχίζεται η παραμονή διαδηλωτών στο πάρκο Ζουκώτη, ακόμα και χωρίς αντίσκηνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.